Στη σημερινή συνεδρίαση παρευρίσκονται ο κύριος Χαρίτος, ο κύριος Δημητρίου, ο κύριος Αδάμης, η κυρία Παπασταμέλου Κούμα, ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος Αθανασόπουλος, η κυρία Γεωργοπούλου, ο κύριος Τσιμπίλογλου, ο κύριος Δεκάκος, η κυρία Γκίνη, ο κύριος Γκίκας, η κυρία Ράπτη, ο κύριος Κατσούλης, η κυρία Κόλια και παρευρίσκεται και ο κύριος Δήμαρχος. Έχοντας λοιπόν απαρτία, σήμερα, ημέρα Δευτέρα του έτους 2015, 22 Ιουνίου και ώρα 18:15, αρχίζει η συνεδρίαση. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να θέσω στο θέμα κάποια θέματα που έχουν προκύψει εκτός ημερήσιας διάταξης. Αν συμφωνείτε, θα τα συζητήσουμε. Καταρχήν, η επόμενη συνεδρίαση, εάν συμφωνείτε να γίνει στην Ανάβησο, θα έχει ειδικό θέμα τα θέματα σχεδίου πόλης της Αναβήσου, πιθανόν και της Μόκιας, να δούμε αν μας πάρει μια συνεδρίαση. Αυτό μπορεί να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 63 του παράγραφος 10 του Καλλικράτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν οι συνεδριάσεις, εφόσον ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνουν σε άλλο χώρο εκτός από την έδρα. Προσήρθε ο κύριος Λιωδακάκης. Τι θα αφορά το πολεοδομικό της Ανάβησης? Ναι. Και πιθανόν αν έχουν προκύψει κάποια θέματα, δηλαδή ένα-δύο επιχορηγήσεις των φορέων, ας πούμε, που το έχω σε κρεμότητα. Ήρθε η αναμόρφωση, μπορούμε τώρα να το βάλουμε. Μέχρι να γίνει η πρόσκληση, σίγουρα θα υπάρχουν μερικά τρέχοντα ακόμα. Οπότε θα βάλω και αυτά. Θέματα όμως όχι πολύ δύσκολα, να μας φάνε χρόνο από τη συζήτηση των θεμάτων αυτών των πολεοδομικών, γιατί αυτά είναι χρονοβόρα, θέλουν χρόνο να συζητηθούν. Για πάρα πολλούς είναι καινούρια, αλλά και για εμάς τους πιο παλιούς. Εντάξει, μην νομίζετε ότι τις ξέρουμε όλες τις περιοχές ή μπορεί να τις μάθεις εύκολα όλες. Λοιπόν, γι' αυτό συμφωνούμε. Εγκρίνεται. Μάλλον την άλλη Τετάρτη. Δεν βολεύει. Ξέρετε, εάν κάνουμε άλλη μία ενημέρωση που θα αφορά το Λαγονίσι και τα Καλύβια, θα πρέπει να πάει την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, πριν φτάσουμε τουλάχιστον στην καρδιά του καλοκαιριού, να έχουμε προχωρήσει λίγο τα θέματα αυτά. Κυρία Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Ναι. Βάζετε συμβούλια εκτός Τετάρτης και Πέμπτης, που συνήθως αυτά ήταν. Καλό ήταν να ενημερώνεται κάποιος, γιατί είναι εξαπίνης. Το Δευτέρα, εγώ δεν θυμάμαι 10 χρόνια τώρα, δεν θυμάμαι να έχουμε κάνει ποτέ συμβούλιο Δευτέρα. Και δεν το έχω ξαναθυμηθεί. Αν θυμάστε εσείς, διορθώστε. Δεν ορίζεται κάπου η μέρα πρέπει να γίνει συνεδρίαση. Να σας πω ότι κάνουν και Σαββατοκύριακο. Αυτό θα ήταν μεγαλύτερη έκπληξη, αλλά ίσως και πιο μεγαλύτερη ευκολία, γιατί μπορεί κάποιοι να είναι πιο ελεύθεροι. Εντάξει, δεν γίνεται την ίδια μέρα η συνεδρίαση. Ο κύριος Ζεκάκος το θέτει, γιατί είχα μια επιστολή από τον κύριο Τσαλικίδη να αναβληθεί η συζήτηση όλων των θεμάτων, εφόσον όμως η πρόσκληση είχε ήδη κοινοποιηθεί σε όλους σας. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό να γίνει, γιατί είμαστε 32 άνθρωποι που μετέχουμε σε αυτό το συμβούλιο. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι τρέχοντα. Δεν μπήκε μόνο ένα ειδικό θέμα. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, είναι μια σειρά πραγμάτων που γίνεται όταν προγραμματίζεται μια συνεδρίαση. Ναι, αλλά δεν μιλάμε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τουλάχιστον κάποιο είναι ενημερωμένο. Μερία, αν τελειώσει. Ναι. Πάμε στο σχολείο. Κάνει και μια δήλωση ο κ. Τσιμπίλογλου. Δεν λέμε για όλα τα θέματα. Μιλάμε για το βασικό, για τις παραλίες, το τελευταίο. Ναι, κύριε Τσιμπίλογλου. Προσήρθε ο κύριος Κίτσιος, ο πρόεδρος του τοπικού του Κουβαρά. Ναι. Λίγο κάτι θα ήθελα από αυτού. Στα πρώτα συμβούλια είχαμε συμφωνήσει ότι θα πρέπει να είναι κάποιες μέρες που να συμφωνούμε όλοι τα συμβούλια και είχαμε πει να είναι Τετάρτη ή Πέμπτη. Καλό είναι να το τηρούμε αυτό, γιατί όλοι έχουμε και άλλες δραστηριότητες και πολλές φορές πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να είμαστε στο συμβούλιο όταν θα θέλαμε να είμαστε ή αναγκαζόμαστε να αφήσουμε άλλα σημαντικά πράγματα. Άρα θα παρακαλούσε, εφόσον δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε αυτές τις μέρες που έχουμε όλοι συμφωνήσει.
Το αντιλαμβάνομαι, τις μέρες αυτές δεν γινόταν να πει την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, γιατί είχαν, εντάξει, θα μου πείτε, εκδηλώσεις παιδικοί σταθμοί. Είναι μια δουλειά του Δήμου. Οι άνθρωποι που λειτουργούν, εν πάση περιπτώσει, στα σχολεία αυτά θέλουν να δείξουν τη δουλειά τους και σε εμάς. Δεν γινόταν να απουσιάζουμε. Και αυτή τη εβδομάδα όμως εξίσου έχει πάρα πολλά πράγματα τα απογεύματα. Η μόνη μέρα που μπορούσε να γίνει ήταν η Δευτέρα. Επήγει γιατί είχαμε το θέμα του κυρίου Κατερινόπουλου, ο οποίος θα έρθει σε λίγο. Πρέπει να κόψει κάποια παράβολα. Κάποια χρήματα δεν έχει πάρει από προηγούμενες δουλειές που του έχουμε αναθέσει. Έπρεπε όλα αυτά να τακτοποιηθούν άμεσα. Και έτσι μπήκε η Δευτέρα. Δεν υπήρχε άλλη μέρα. Θα έπρεπε να πάμε μετά τη μεθεπόμενη. Δεν ήθελα να πάμε τόσο πίσω, ενώ είχαμε συζητήσει εδώ ότι θα πρέπει σύντομα, το συντομότερο δυνατόν τέλος πάντων, να μας απασχολήσουν τα θέματα των παραλίων. Αυτό. Ναι, κύριε Τσιβιλόγλου. Ναι. Στη συνέχεια από αυτά που είπε ο κύριος Ζεκάκος, σχετικά με το αίτημα του κυρίου Τσαλικίδη, το επικεφαλής σε πάση περιπτώσει της μειοψηφίας, θέλω να πω το εξής, ότι το γράφει μέσα και στο αίτημα που έχει κάνει ο κύριος Τσαλικίδης προς την κυρία Πρόεδρο, που λέει ότι σκεπτόμενος και ξέροντας ότι ποτέ δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει ποτέ εντός παρένθεσης, σε πάση περιπτώσει, Δευτέρα Συμβούλιο, είχε προγραμματίσει να είναι εκτός Αττικής αυτές τις μέρες. Γι' αυτό λοιπόν το αίτημα λοιπόν ήταν να αναβληθεί το Συμβούλιο και να πάει κάποια άλλη μέρα. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Εν πάση περιπτώσει, ας γίνει το Συμβούλιο αυτό και το έκτο θέμα που αφορά τις παραλίες να μετατοπιστεί, να πάει συνεχόμενο μια άλλη μέρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό δεκτό. Εάν, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να γίνει δεκτό και επιμένετε στην απόφασή σας, εμείς σαν παράταξη θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση του θέματος αυτού. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει συζήτηση, κάποια συζήτηση, εφόσον λείπουν τουλάχιστον ο αρχηγός της μείζωνος μειοψηφίας. Ναι, ο κύριος Δήμαρχος ζητήσε το λόγο. Νομίζω πως καλησπέρα καταρχήν. Νομίζω πως το εξήγησε και η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τώρα τις ημερομηνίες των συμβουλίων, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Εγώ αυτό που θα ήθελα να παραθέσω στο σώμα είναι το εξής. Ότι υπάρχει μια δυσκολία, ιδιαίτερα κατά αυτό το χρονικό διάστημα, λόγω ύπαρξης πολλών εκδηλώσεων και υποχρεώσεων γενικότερα, με αποτέλεσμα να αναγκάσει ουσιαστικά την Πρόεδρο να βγάλει πρόσκληση για τη σημερινή ημέρα, μιας και υπήρξε πίεση και στα προηγούμενα συμβούλια και ευλόγως να φέρουμε και να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα δηλαδή ουσιαστικά της ενημέρωσης σε σχέση με το τι γίνεται με τις παραλίες. Αυτός ήταν και ο λόγος που το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό μπόρεσε να γίνει σήμερα. Εν τούτης, οι προσκλήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι κανένα Δημοτικό Συμβούλιο, πιάνει κανένα Δημοτικό Συμβούλιο εξαπίνης, μιας και βγαίνουν κάποιες μέρες πριν, όπως ορίζεται η νομοθεσία. Νομίζω ότι την προηγούμενη Τετάρτη έχετε στείλει τις προσκλήσεις. Θεωρώ πως από Τετάρτη έως Δευτέρα είναι αρκετές ημέρες, ώστε να γνωρίζουμε πότε γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται απρόοπτα. Δεν γίνεται δηλαδή ενημέρωση την προηγούμενη ημέρα για την επόμενη. Είναι αρκετές ημέρες που έχει υπάρξει ενημέρωση. Από εκεί και πέρα είναι το πρόγραμμα τέτοιο και των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων του Δήμου καθ' όλη τη θερινή περίοδο, σε συνδυασμό ουσιαστικά με το ότι λόγω θερινής περίοδου αντιληπτό είναι ο καθένας να έχει προγραμματίσει να λείψει κάποιες μέρες, να είναι σε κάποιες υποχρεώσεις, σε κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις που προκύπτουν ή οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα, αν προσπαθήσουμε να ταυτίσουμε οι μέρες που μπορούμε όλοι σε σχέση με τις ημέρες που υπάρχουν και εκδηλώσεις υποχρεώσεις του Δήμου, δεν πρόκειται να κάνουμε συμβούλιο όλο το καλοκαίρι. Είναι λίγο δύσκολη η θερινή περίοδος σε σχέση με τα δημοτικά συμβούλια. Είναι όμως από την άλλη και ανάγκη να γίνει μια ενημέρωση επί του συγκεκριμένου θέματος και ουσιαστικά την ανάγκη να ενημερωθούν για το συγκεκριμένο θέμα δεν την έχει η συμπολίτευση, η διοίκηση του Δήμου, διότι εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά το τι ακριβώς έχει γίνει. Την ανάγκη, νομίζω, και γι' αυτό υπήρξε και η πίεση, την έχουν οι παρατάξεις μειοψηφίας. Και θεωρώ πως για ένα τόσο σημαντικό θέμα θα έπρεπε να είμαστε εδώ και να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει, συγκεκριμένη περίπτωση. Κατά τη διάρκεια, μόνο η κυρία Ράφη προσήλθε ο κύριος Γκέραλης.
Σύμβουλο. Ναι. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Ράπτη δεν έχει εκπρόσωπο. Να απαντήσω στον κύριο Δήμαρχο. Να απαντήσω. Να πω τη θέση. Όχι, τη θέση σας. Όχι, απλά ήθελα να πω δύο λέξεις δηλαδή. Ότι νομίζω η αντιπολίτευση και νομίζω σύσσωμα η αντιπολίτευση έχει δείξει πάρα πολύ καλή διάθεση σε πολλά θέματα που αφορούν το Δήμο. Έτσι. Εδώ λοιπόν, επειδή να σας πω και κάτι άλλο. Ήδη με τις παραλίες έχουν δρομολογηθεί σχεδόν τα πάντα. Είναι τελειωμένα. Εμείς λοιπόν, πράγματι όπως λέει ο Δήμαρχος, δεν ξέραμε τι γίνεται και δεν ξέρουμε ακόμη τι γίνεται. Και έρχονται πολίτες, φορείς, επαγγελματίες και μας ρωτάνε. Θέλαμε λοιπόν πράγματι να ενημερωθούμε. Δεν όμως, ξέροντας ο κύριος Τσαλικίδης ότι εν πάση πτώσει Δευτέρα δεν γίνεται ποτέ συμβούλιο, είχε προγραμματίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να λείπει. Τι να κάνουμε. Έτοιμα λοιπόν ήτανε. Καλοπροαίρετο έτοιμο. Να μετατεθεί αυτό το θέμα σε κάποια ημερομηνία που, εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι τυχαίο ότι, ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να συμβρεθούμε. Βρισκόμαστε. Τακτικά νομίζω και έχουμε δείξει και ο Τσαλικίδης και οι περισσότεροι από εμάς ότι δεν έχουν λείψει από συνεδριάσεις. Δεν το κάνουμε δηλαδή ίσον και καλά για να δυσκολέψουμε την κατάσταση. Απλά έτυχε να είναι προγραμματισμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτή η απουσία του κύριου Τσαλικίδη και έτσι λοιπόν ζητάμε καλοπροαίρετα να συζητηθεί κάποια άλλη στιγμή αυτό το θέμα. Τίποτα άλλο. Εάν όμως δεν γίνει δεκτό, αν δεν γίνει δεκτό, θα το συζητήσετε μόνοι σας. Λοιπόν. Ένα ταξίδι αναψυχήσταν, κύριε Ζεκάκο. Δεν μπορεί να αναβάλλετε το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος πρέπει να κάνει ένα ταξίδι. Προς Θεού δηλαδή. Ορίστε. Αλλά εσείς τουλάχιστον είστε εκπρόσωπος. Η κυρία Ράπτη να διαμαρτυρηθεί δεν έχει εκπρόσωπο μέσα στη μονομετοχική. Εσείς είστε μέσα στη μονομετοχική. Δεν ενημερώνει. Πώς δεν είναι έτσι. Θα ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και ήρθε με πρόσκληση στο θέμα όπως θα και στην πρόσκληση, αλλά μην λέτε τώρα, μην προσπαθήσετε να ανατρέψετε το πρόβλημα. Να τη διαβάσω την επιστολή, δεν έχω κανένα θέμα. Το ίδιο λέει. Δεν λέει ότι έχει κάποιο πολύ σοβαρό λόγο που πρέπει οπωσδήποτε να αναβληθεί το Συμβούλιο. Λέει ότι έχει βγάλει κάποια εισιτήρια να πάει κάπου και. Δεν λέει αυτό. Λοιπόν, εντάξει, όταν φτάσει το θέμα να συζητηθεί, θα τα πούμε γιατί είναι και άλλα θέματα. Εδώ έρχεται τώρα, έπρεπε να έχει έρθει πριν τη σκαλιά. Αλλά εδώ θα πάθουμε και πνευμονία όμως. Θα βράσει ο τόπος αμέσως μόλις το κλείσεις. Με προκαλείτε. Με προκαλείτε. Κύριε Πρόεδρε, με επιτρέπετε. Παρακαλώ. Ορίστε. Παρακαλώ, κύριε Αθανασόπουλε. Το θέμα το πέμπτο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Το θέμα το πέμπτο. Συγγνώμη, κύριε Αθανασόπουλε. Κύριε Αθανασόπουλε, κύριε Ζεκάκο, έχω το λόγο. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Το θέμα το πέμπτο θα αναβληθεί, κυρία Πρόεδρε, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, επειδή δεν συνάδει με το καταστατικό. Θα σας εξηγήσω. Όταν φτάσουμε εκεί, θα σας εξηγήσω τι θα κάνουμε. Το θέμα το πέμπτο θα αλλάξει λίγο, ναι, και θα οριστεί σήμερα Γενική Συνέλευση. Για τις 30 του μηνός. Γιατί υπάρχει. Τώρα θα τα εξηγήσουμε. Ναι, λέω, κυρία Πρόεδρε, το εξής. Επειδή το πέμπτο θέμα θα αλλάξει κατά πάσα πιθανότητα και θα γίνει 30 του μηνός, προτείνω, αν και ο Δήμαρχος συνενεί, να συζητήσουμε το έκτο θέμα παρουσία της αντιπολίτευσης και ό,τι δεν απαντηθεί, επειδή θα ξανάρθει ο ισολογισμός στις αθλητικές 36, να κάνουν διορθωτική παρέμβαση 36 που θα ξανασυζητήσουμε τον ισολογισμό. Να τελειώσουμε τα υπόλοιπα θέματα, να φτάσουμε σε αυτά. Να παραμείνουν, να μην φύγουν για να συζητήσουμε το έκτο θέμα. Το θέμα της μονομετοχικής μας έχει ταλαιπωρήσει. Μας έχει ταλαιπωρήσει και στις επόμενες, στην προηγούμενη διοίκηση. Θα παρακαλέσω λίγο. Μας έχει ταλαιπωρήσει και στην προηγούμενη διοίκηση. Λίγο, μισό λεπτό. Επειδή το νομικό της καθεστώς είναι λίγο περίεργο. Συστήθηκε αυτή η επιχείρηση, γιατί είχαμε δικαίωμα να τη συστήσουμε και λειτουργήσε ουσιαστικά με την αρχή του Καλλικράτη. Όμως, είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι απόλυτα διασαφηνισμένα. Αυτά προσπαθούμε ακόμα και τώρα να τα αποσαφηνίσουμε. Ναι. Μια ερώτηση. Καταρχήν τον ισολογισμό δεν τον έχουμε πάρει. Έτσι, εγώ δεν έχω πάρει κανέναν ισολογισμό, αλλά δεν μπορώ να έχω άλλο. Υπάρχει το καταστατικό της εταιρείας που λέει, και εκεί κάναμε λάθος, ότι συζητιέται σε Γενική Συνέλευση ο ισολογισμός. Όχι. Μετά από 20 ημέρες. Μετά από 20 ημέρες από την ψήφιση του ΔΟΣΟΥ. Το ΔΟΣΟΥ ψήφισε τον ισολογισμό της εταιρείας 9-10.
Ιουνίου δημοσιεύτηκε. Θέλουμε 20 μέρες, πάμε στις 30. Αυτό το αγνοούσαμε, δεν το ξέραμε ότι θα θέλει τις 20 μέρες, γι' αυτό το φέραμε. Και θα το διορθώσουμε με την. Άρα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε με άλλο τρόπο. Δηλαδή θα πρέπει μέσα από αυτό το θέμα να ορίσουμε η μέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Άλλο αυτό, αλλά τον ισολογισμό τον ίδιο. Εκεί δεν είχε αλλάξει να τον ο νόμος, έπρεπε να το είχατε κάνει και προηγούμενα, κύριε Ζεκάκου. Γι' αυτό σας λέω μερικές φορές που με προκαλείτε. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Ακόμα δυστυχώς, μετά από 4 χρόνια που έχει συσταθεί η επιχείρηση, ακόμα ψάχνουμε. Ο μόνος μέτοχος ήταν ο Δήμος. Λοιπόν, έχει αλλάξει το 2013 ο νόμος. Ο νόμος έχει αλλάξει. Ένα λεπτό. Εγώ δεν τελείωσα όμως. Πάμε. Πάμε τώρα. Πάμε. 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 Έχετε καθίσει λοιπόν, να τελειώσω ένα λεπτό. Πάμε. Λοιπόν, αυτό για το πέμπτο. Κύριε Ζεκάκου, αυτό για το πέμπτο θέμα και όσον αφορά το έκτο θέμα, θεωρώ ότι πράγματι πρέπει να αναβληθεί. Διότι η διαχείριση της παραλίας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και εγώ θα ήθελα μια γραπτή εισήγηση του Δήμου. Δηλαδή, θα συζητήσουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς καμία εισήγηση. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να ενημερωθούμε, είμαστε για να πούμε και την άποψή μας. Άρα, οφείλουμε να έχουμε μια εισήγηση γι' αυτό. Πώς θα το συζητήσουμε. Να φτάσουμε εκεί, γιατί στη συστατική πράξη της μονομετοχική, όπως έχει συστατική πράξη της κοινοφελής, ας πούμε, να διαχειρίζεται παιδικούς σταθμούς, το νομικό πρόσωπο, τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και τον πολιτισμό, έτσι συστατική πράξη έχει τη διαχείριση των παραλίων και, και κάποια άλλα πράγματα. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, τα όργανα αυτά. Συμβούλιο. Να φτάσουμε εκεί, γιατί τώρα μιλάμε. Να φτάσουμε εκεί και να το πούμε. Ναι. Προσήλθε ο πρόεδρος του τοπικού των Καλυβίων, ο κ. Κολαξής. Λοιπόν, το πρώτο εκτός ημερήσεις το συμφωνήσαμε να γίνει η συνεδρίαση στην Ανάβησο. Ομόφωνα εγκρίθηκε. Να συζητήσουμε τα σχέδια πόλης Αναβήσου Φωκέας και αν έχουν προκύψει και 2-3 άλλα θέματα. Εγώ θα ήθελα την άλλη Τετάρτη. Έχω μιλήσει με το μελετητή της Αναβήσου, με το μελετητή της Φωκέας όχι. Την άλλη Τετάρτη το απόγευμα. Ναι. Λοιπόν. Το δούμε, δεν έχει οριστεί ακόμα. Το δούμε. Εγώ δεν έχω δει πρόγραμμα καν. Λοιπόν, το δεύτερο εκτός ημερήσιας διάταξης είναι ορθή επανάληψη, διόρθωση, συμπλήρωση της 268α του 14. Είναι μια απόφαση που αφορά ανάθεση κάποιων εργασιών στον κύριο Καταρινόπουλο, κάποιων δικαστικών ενεργειών μάλλον. Το ποσό που έχει οριστεί για να πληρωθεί ορίστηκε από την οικονομική, ως ορίζεται από τον νόμο. Ωστόσο, η συμβουλή του Επιτρόπου είναι να εγκρίνεται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε την απόφαση αυτή. Θα την συζητήσουμε, βέβαια, γιατί να πρέπει ρωτήσουμε. Να εξηγηθούν και κάποια να άλλα πράγματα. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε, αλλά να ρωτήσουμε κάτι. Ναι, να ρωτήσετε. Δεν εάν... Τώρα, μισό λεπτάκι, να τα εκφωνήσω όλα όσα είναι εκτός ημερήσιας και μετά. Απευθείας, γιατί πρέπει να πούμε 2-3 πράγματα. Αυτά που λείπουν δηλαδή από την απόφαση και που καθ' υπόδειξη πρέπει να μπουν. Τώρα, αδυναμία εκτέλεσης εργασιών. Έχουμε 2 τέτοιου είδους εργασίες. Μάλλον η ίδια εργασία είναι, αλλά αφορά διαφορετικές κοινότητες. Το τρίτο εκτός ημερήσεις. Εργασία μεταφοράς, συλλογής και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης της Δημοτικής Ενότητας Αναβήσου Παλαιά Φώκια και Σαρονίδα, Δήμου Σαρονικού. Εγκρίνεται. Είναι η περισυλλογή. Δήμαρχε, θα το πεις εσύ. Στον προϋπολογισμό, στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού που είχαμε περάσει σε προγενέστερο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι είχαμε προβλέψει 2 κονδύλια για 2 συμβάσεις, μία για τη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων και Κουβαρά και άλλη μία για τις Δημοτικές Ενότητες Σαρονίδας, Αναβήσου, Παλαιάς Φώκιας, ώστε να κάνουμε σύμβαση με εταιρεία η οποία θα προβεί στην απομάκρυνση ουσιαστικά από τους προσωρινούς χώρους περισυλλογής, πρασίνων, ξερόκλαδων και όλα αυτά τα πράγματα. Κάθε καλοκαίρι ο Δήμος έκανε μια τέτοια σύμβαση, διότι ουσιαστικά τα ιδία μέσα δεν είναι επαρκή για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην καλοκαιρινή, στη θερινή δηλαδή σεζόν, που γεμίζουν τα περίπου 40.000 σπίτια
που αριθμεί ο Δήμος μας, εκτοξεύεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται ταυτοχρόνως και όλα αυτά τα φυτικά υπολείμματα. Αυτό ουσιαστικά φέρνει και σήμερα η υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία, δηλαδή τη δήλωση αδυναμίας της, έτσι ώστε να μπορέσει να συνταχθεί η μελέτη και να προχωρήσουμε στην ενέργεια επιλογής αναδόχου για αυτή την εργασία. Όχι εγκρίνεται, το συζητάμε. Το τέταρτο εκτός ημερήσιας διάταξης, εργασίες συλλογής μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των δημοτικών ενωτήτων, της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων και Κουβαρά. Το συζητάμε. Εγκρίνεται ομόφωνα. Να το συζητήσουμε, ναι. Και το τελευταίο είναι έγκριση για υπογραφή πρωτοκόλου συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν στην σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Σαρονικού. Είναι το κοινωνικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο το πήραμε. Να το αντιγράψω λίγο, αν θέλω. Ναι, μισό λεπτό. Και εάν, δεν ξέρω αυτό, επειδή λείπει και ο κύριος Τσαλικίδης, δύο δημοτικούς συμβούλους πρέπει να εκλέξουμε και δεν το έχουμε κάνει, στην εκτελεστική, που θα μετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν η Εκτελεστική Επιτροπή λειτουργεί σαν πειθαρχικό όργανο. Αλλά να περιμένουμε τον κύριο Τσαλικίδη σε αυτό. Τι λέτε? Επειδή είναι εκλογή, εκτός αν θέλετε δύο. Θα το αφήσουμε. Λοιπόν, να μας δώσω τώρα αυτό. Ερωτήσεις θέλετε τώρα ή μετά τα προημήρες? Τώρα και μετά τα εκτός τα συζητάμε. Ωραία, λοιπόν, έχω δύο ερωτήσεις. Μία αφορά τις παραλίες του Λαγωνισίου, που φέτος βλέπω μια εγκατάλειψη, κυρία Δήμαρχη. Εδώ, ακούστε με, σας παρακαλώ. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά, εκτός αν μπήκαν αυτό το Σαββατοκύριακο που έλειπα, δεν υπάρχουν ομπρέλες στις παραλίες. Δεν έχουν μπει ακόμα οι ομπρέλες. Στο τελευταίο θέμα το έχουμε, ως προσυζήτηση της παραλίες. Ναι, εγώ λέω ότι δεν υπάρχει. Ενώ κάθε χρόνο τέτοια εποχή οι ομπρέλες υπήρχαν, φέτος δεν υπάρχουν. Η παραλία δίπλα στον Άγιο Νικόλα, που κάθε χρόνο καθαριζόταν από τα φύκια, φέτος δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχουν όγκοι από φύκια που, ναι, είναι ένα πολύ ωραίο λιμανάκι που φέτος δεν μπορεί κανείς να κάνει μπάνιο γιατί είναι τα φύκια. Εκεί. Για ποιο λόγο δεν έχει καθαριστεί? Και η δεύτερη ερώτησή μου αφορά το ναυτικό αθλητικό όμιλο της Αναβήσου. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια απόφαση πολεοδομίας για κατεδάφιση του κτηρίου. Έχω δει και μια δική σας επιστολή, ολιγόλογη θα έλεγα, για το θέμα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αρκεστεί ο Δήμος απλά σε μια επιστολή που να λέει ότι εντάξει, καλός είναι ο ναυτικός όμιλος, πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Εάν εξαντλήσει η πολεοδομία όλη την ομιμότητα... Ναι. Λοιπόν, εξαντλούμε όλη την ομιμότητα συνήθως εκεί που δεν πρέπει. Γκρεμίζουμε καλύβες ανθρώπων και γκρεμίζουμε και ένα χώρο που στεγάζει έναν συλλογικό φορέα ο οποίος προσφέρει στην κοινωνία της περιοχής χρόνια τώρα. Υπάρχουν βίλες παράνομες που δεν έχουν ποτέ καταδαφιστεί. Επομένως, νομίζω ότι ο Δήμος θα πρέπει να κάνει μια παράσταση στην πολεοδομία, να βάλει το θέμα ότι εδώ είναι ένας μαζικός φορέας, προσφέρει έργο τόσα χρόνια, έχει ένα σιγά το χώρο που έχει δηλαδή που πρέπει να κατεδαφιστεί, ας καταδαφίσουν τις βίλες πρώτα και ας φτάσουμε στο χώρο αυτό μετά. Ασφαλώς είμαι αντίθετη, διότι εάν κατεδαφιστεί και μείνει άστεγος αυτός ο φορέας, είναι πολύ επικίνδυνο να διαλυθεί κιόλας και είναι κρίμα για την περιοχή. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει νεολαία, υπάρχουν τόσα παιδιά που δραστηριοποιούνται σε αυτό το σύλλογο, γιατί να διαλυθεί ένας φορέας που είναι τόσα χρόνια στην περιοχή? Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Εάν δεν καταφέρουμε, εν πάση περιπτώσει, που θεωρώ ότι αν παρέμβει ο Δήμος μπορεί να το καταφέρει, θα πρέπει να του δώσουμε άμεσα άλλη στέγη. Αυτά. Κύριε Δημάρχε. Σε σχέση με τις παραλίες, θα το συζητήσουμε στο τέλος, τόσο ή άλλως. Σε σχέση με το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στο ναυτικό όμιλο Αναβήσου Παλαιάς Φώκειας, όντως υπάρχει μια επανάληψη, μάλλον επί της ουσίας, πρωτοκόλλου κατεδάφισης, γιατί υπήρξε και προγενέστερο πρωτοκόλλο κατεδάφισης, το οποίο
καταφέραμε με αυτό το λιγόλογο έγγραφο να πάρουν αναστολή. Τότε δόθηκε αυτό το έγγραφο από εμένα προς το Σύλλογο, το οποίο έγγραφο δεν έκανε κάτι περισσότερο από το να αναγνωρίζει ότι προσφέρει στην κοινωνία ουσιαστικά άθληση για τα παιδιά και όλα αυτά τα οποία προσφέρουν οι αθλητικοί σύλλογοι. Και ιδιαιτέρως ένας είναι αυταθλητικός σύλλογος, πόσο μάλλον στο Δήμο Σαρονικού με τα 27 χιλιόμετρα παραλίες. Έτσι, ευχής έργων είναι και θέλουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους να δραστηριοποιούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα επανήλθε το θέμα και πληροφορηθήκαμε πριν κάποιο χρονικό διάστημα, λίγες ημέρες δηλαδή ουσιαστικά, ότι υπάρχει ένα νέο πρωτόκολλο κατεδάφισης από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Από εκεί είναι το πρωτόκολλο κατεδάφισης. Μετά από την αλληλογραφία που ακολούθησε με την πολεοδομία του Μαρκοπούλου, είμαστε σε συντονισμό. Μάλιστα και προχθές είχα για δεύτερη φορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στο γραφείο μου και κάναμε μία συζήτηση. Είμαστε σε συντονισμό με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του συγκεκριμένου, τον αυταθλητικού δηλαδή Ομίλου Αναβίσου Παλαιάς Όκειας, και προσπαθούμε, θεωρούμε ότι έχουμε πάρει μια θετική ανταπόκριση από την πολεοδομία Μαρκοπούλου όσον αφορά το να δεχθεί να προχωρήσει, να προωθηθεί η περίπτωση αυτή στο ΣΥΠΟΘΑ, στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Να προωθηθεί λοιπόν εκεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ζητήσουμε εκ νέου από την αποκεντρωμένη αναστολή της κατεδάφισης, ώστε να κερδιθεί χρόνος για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Είμαστε λοιπόν σε συνεργασία και σε επαφή με το Σύλλογο και προσπαθούμε να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση. Είναι πραγματικότητα αυτό ότι δεν ενοχλεί, κατά τη δική μου άποψη, κανέναν το να βρίσκεται εκεί ένας ναυτικός, ναυταθλητικός όμιλος. Δεν κάνει κάτι ούτε για προσωπική εξυπηρέτηση κανενός, αντίθετα προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, στο ευρύ κοινό δηλαδή. Γι' αυτό και βοηθάμε και έτσι μπορέσαμε και αποφύγαμε την πρώτη κατεδάφιση και τώρα θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε και τη δεύτερη. Προσήλθε ο κύριος Γκίνης. Κάτι θέλετε να συμπληρώσετε σύντομα, κύριε Γκέραλα? Καλησπέρα και από μένα. Δήμαρχε, είναι όπως τα είπατε βέβαια, αλλά θα πρέπει να συντονίσουμε περισσότερο τις προσπάθειές μας, γιατί πράγματι αυτός ο ναυτικός όμιλος, επειδή εδώ και 15 χρόνια προσπαθεί ιδίως χρήμαση, να το πω, να βρούνε 5 ευρώ, 10 να κάνουν αυτό που κάνουν, και δεν είναι και τίποτε έτσι σοβαρό κτίσμα, όπως είπε και η κυρία Ράπτη, θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας να μην κατεδαφιστεί, διότι εκτός το ότι είναι τα παιδιά, αθλούνται κλπ, αλλά μπορώ να πω ότι η παρουσία εκεί είναι μια εγγύηση το να φυλάτει, μπορώ να πω, το χώρο και να παρακολουθεί σε δεδομένη στιγμή ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλες, μπορώ να πω, ας πούμε, όχι ωρέξεις, αλλά άλλες τάσεις, να τους απομακρύνει από εκεί. Λοιπόν, και θα πω, το 2003 όταν ανέλαβα τότε στην Ανάβησο, μέχρι και δεν ξέρω τι ήταν, αν ήταν αρχαιοκάπηλοι, αν ήταν κάποιοι άλλοι, πήγαν να ανατινάξουν και το εκκλησάκι που βρίσκεται εκεί, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι δεν είναι, κύριε Κολαξή? Το είχαν ανατινάξει, αλλά δεν κατόρθωσαν να το διαλύσουν και μετά προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο μαζί με την αρχαιολογία να το επαναφέρουμε εκεί που είναι σήμερα. Επομένως, είναι, μπορώ να πω, και ένας τρόπος, κάποιοι βλέποντας αυτό το εκεί, να είναι πιο προσεκτικοί ή τουλάχιστον να απομακρύνονται. Δεν είναι και κάτι σοβαρό. Βεβαίως είναι σοβαρό για το έργο το οποίο προσφέρει, έστω με αυτά τα πενιχρά μέσα τα οποία διαθέτει. Επομένως, οι προσπάθειές σας που γίνονται, καλώς γίνονται, ανεξάρτητα αν κάποιοι λένε και τι είναι αυτό και να απομακρυνθεί κλπ. Γιατί εκεί υπάρχει μία η μεν με τους δε, να το πω έτσι. Λοιπόν, για να γενικέψουμε τη συζήτηση, θέλει ο κύριος Γκέρελς, θέλει ο λοιπόν, Δημητρίου. Κλείνω με την πεποίθηση ότι όπου μπορούμε να βοηθήσουμε το να μην υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, να γίνει, και καλώς μέχρι σήμερα το έχετε διαχειριστεί το θέμα. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, για, μου κάνετε παρατηρήσεις πολλές φορές ότι αφήνω χαλαρό το χρόνο, η συζήτηση παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο από όσο θα έπρεπε, όμως σας, η συμπολίτευση τελικά είναι αυτή που τσιμπάει στις ερωτήσεις, θέλει να απαντήσει σε όλα. Λοιπόν, απαντήστε. Όχι, όχι απάντηση, απλά τι έχει γίνει. Έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο σε ένα παλιό πρόεδρο, το οποίο πρόστιμο αυτό, προκειμένου να διαγραφεί, πρέπει να καταδαφιστεί αυτό. Και το τρέχει ο ίδιος ο πρόεδρος. Δυστυχώς, ο παλιός ο πρόεδρος τρέχει να το καταδαφίσει για να αποφύγει το πρόστιμο, το οποίο είναι της τάξης των 15, ίσως και παραπάνω χιλιάδων. Τίποτα άλλο. Ναι, κύριε Χαρίτου. Η Αράπτη δεν είναι ακριβώς αυτά όλα που ακούστηκαν. Είναι μεγάλη ιστορία. Δεν είναι ο παλιός ο πρόεδρος, δεν προσπαθεί να το καταδαφίσει. Ο κύριος Δημητρίου το προσέγγισε, ο κύριος Γκέραλης. Εγώ θα πω μια φράση για να μην πελαγοδρομήσουμε και. Δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν είναι ακριβώς. Είναι περίπου. Αλλά εκείνο μια φράση με το συγκεκριμένο σύλλογο και με τη βοήθεια και του κύριου Δημητρίου και του κύριου Γκέραλη και παρουσία του Δημάρχου, δεν συντονίζουμε κινήσεις, ταυτιζόμαστε. Είμαστε ταυτισμένοι. Το ερχόμενο Σάββατο έχουν γενική συνέλευση στη Δημοτική Κοινότητα Ναβίσου 6 ώρα. Να έρθείτε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εσείως. Τα εκτός ημερήσιας. Γράφω το πρώτο, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο για την Ανάβισο, ομόφωνα συμφωνούμε, η συνεδρίαση να γίνει στην Ανάβισο, ναι. Οπότε αυτό εγκρίθηκε. Ορίστε. Βεβαίως θα πάρετε. Μπορούμε να το βάλουμε Πέμπτη αυτό το συμβούλιο για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε όλοι. Πέμπτη, να δούμε. Εντάξει, μπορούμε. Από μένα νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω. 2 Ιουλίου. 2 Ιουλίου. Τι είναι. Εντάξει, εγώ και να λείπω δεν θα ζητήσω να αναβάλλετε το θέμα. Πέμπτη. Εγώ δεν θα δεχθώ να συζητήσετε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, Πέμπτη. Δεν είπε αυτό. Δεν με κατάλαβες, άλλο είπα. Πέμπτη. Και εγώ θα ήθελα Πέμπτη, γιατί Τετάρτη η αίθουσα της Αναβίσου είναι κλεισμένη. Εντάξει. Έχει συνέλευση η τοπική οργάνωση. Καλά, θα τις κάναμε έξωση, δεν υπήρχε περίπτωση. Προηγείται το Δημοτικό Συμβούλιο. 12. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Λοιπόν. Ελένη, με τι σειρά τα έχεις γράψει? Την ορθή επανάληψη, έτσι. Την ορθή επανάληψη της 268. Λοιπόν. Παρακαλώ, καθίστε αν θέλετε στη θέση σας να προχωρήσουμε. Το δεύτερο θέμα το εκτός ημερήσιας είναι ορθή επανάληψη, διόρθωση και συμπλήρωση της 268α του 14. Έχουμε εισήγηση και αν θέλετε αυτήν μπορώ και να σας τη στείλω και ηλεκτρονικά από την κυρία Πουλοπούλου και από την γνωμοδότηση από την κυρία Γιαννελάκη. Εκ παραδρομής δεν συμπληρώθηκε. Από 15 Δεκάτου του 2014 ενημερωτικό σημείωμα της νομικής υπηρεσίας, της νομικής συμβούλου στην απόφαση 268 να αναφερθεί και στο αποφατικό ότι είναι αποδεκτό σε παρέθεση. Αυτά όπως ακριβώς έχουν, γίνονται καθ' υπόδειξη του Επιτρόπου. Δεύτερον, ενώ ορίστηκε ο δικηγόρος εκ παραδρομής, δεν συμφωνήθηκε στο ΔΣ η τελική αμοιβή για τις περιπτώσεις που του έχουν ανατεθεί. Ψηφίστηκαν οι σχετικές πιστώσεις με τις για τις τρεις υποθέσεις, με την 403 του 14 Οικονομική Επιτροπή, συνολικού ποσού 13.530 ευρώ, να αναφερθεί και στο αποφατικό ότι είναι αποδεκτό για την τελική αμοιβή των τριών ένδικων ενεργειών υποθέσεων. Δηλαδή, υπόθεση πρώτη, παρακαλώ, ακούτε. Αμοιβή πυρεξούσιου δικηγόρου για υποβολή αίτησης ακύρωσης 3.782 κάθετος του 14 στο Συμβούλιο Επικρατείας και παράσταση κατά της πράξης μεταβίβασης ακινήτων της παραλιακής ζώνης του Δήμου Σαρονικού στην παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ ή 268α του 14. Το ποσό αυτό, το ποσό λοιπόν είναι 8.610 ευρώ.
Συμβούλη Επικρατείας. Υπόθεση. Υπόθεση 3. Αμοιβή. Μάλλον έχει γίνει λάθος εδώ. Υπόθεση 2 είναι. Αμοιβή πήρε εξούσιο δικηγόρου για υποβολή πρόσθετων λόγων για την αίτηση ακύρωσης 1676 του 14 κατά τις πράξεις μεταβίβασης ακινήτων της παραλιακής ζώνης παραλία Αλικών του Δήμου Σαρονικού στην παράκτιο Αττικό μέτωπο, πάλι με τη 268, ποσού 2.460 ευρώ. Υπόθεση 4. Αμοιβή πήρε εξούσιο δικηγόρου για υποβολή πρόσθετων λόγων την αίτηση ακύρωσης 1754 του 14 κατά τις πράξεις μεταβίβασης ακινήτων στην παραλιακή ζώνη του Αγίου Νικολάου του Δήμου Σαρονικού, παράκτιο μέτωπο, ποσού 2.460 ευρώ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές αντίστοιχες συμβάσεις. Αυτό είχε αναφερθεί. Να αναφερθεί και στο αποφατικό ότι είναι αποδεκτό. Είχαμε εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, με συγχωρείς. Πιθανόν. Όποιος θέλει να μην διαβάσω όλη την γνωμοδότηση της κυρίας Γενελάκη, η οποία αναφέρεται για ποιο λόγο αναθέσαμε στον κύριο Κατερινόπουλο τις υποθέσεις αυτές. Μία νομική σύμβουλος είναι η οποία καλύπτει όλο το Δήμο. Δεν έχει ειδικότητα στο να χειριστεί αυτού του είδους τις υποθέσεις. Να πω κάτι θέλω. Συμφωνώ βέβαια. Όσο παίρνει η κυρία Γενελάκη όλο το χρόνο... Λοιπόν, συμφωνώ επ' αυτού. Όμως, επειδή οι δικηγόροι πολλές φορές βάζουν τους πρόσθετους λόγους για να κάνουν μια δεύτερη προσθήκη και να προσθεθούν και άλλα χρήματα, καλό θα είναι ο δικηγόρος να τα βάλει όλα από την αρχή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι προέκυψαν οι πρόσθετοι λόγοι, απλά δεν μπήκαν στην πρώτη αίτηση και μπαίνουν σε δεύτερη. Να το έχουμε υπόψη μας, τέλος πάντων, γιατί αν αρχίσει. Θα έρθει λίγο, δεν θα νομίζω ότι και live. Θα όταν θα έρθει εδώ. Να μας πει τι προέκυψε. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα ποιο έχεις. Ομόφωνα είναι. Ναι, ομόφωνα εγκρίνεται, εφόσον αυτά του τα οφείλουμε. Δεν... το δεύτερο. Αδυναμία εκτέλεσης. Η αδυναμία εκτέλεσης, λοιπόν, εργασίες... Ένα λεπτό, συγγνώμη, είχα πει να ρωτήσω κάτι. Το προηγούμενο θέμα. Ναι, το προηγούμενο, συγγνώμη, ναι. Αλλά για τον δικηγόρο. Επειδή αυτά τα χρήματα, ερώτηση κάνω τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα εκτιμηθεί, τα χρήματα αυτά είναι καθαρά για τις παραλίες. Αυτά δεν πληρώνονταν μέχρι τώρα από την... Όχι, πληρώνονται από το Δήμο. Γιατί να μην πληρώνονται από τις δυναμικές. Από εκεί. Κάποια από όσα έχουν πληρωθεί στο παρελθόν. Στο παρελθόν, ναι, γι' αυτό το ρωτάω. Ρωτάω δηλαδή, γιατί... Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, αν θέλετε να μας πείτε γιατί μετατοπιστήκανε και πήγανε η μονομετοχική, χειρίζεται όλες τις παραλίες. Εντάξει. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Σαρονικού προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ιδιοκτησιακό θέμα παραλίας, όχι για θέμα διαχείρισης. Όντως το Δημοτικό Συμβούλιο έχει παραχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου τη διαχείριση των παραλίων. Δεν έχει παραχωρήσει όμως ούτε την νομή, ούτε την κατοχή, που κατοχή βέβαια ούτε και εμείς έχουμε όμως νομή. Εδώ τώρα τίθεται το εξής θέμα, ότι με την τριγυπουργική απόφαση παραχώρησης της ιδιοκτησίας της παραλίας στην παράκτιο μέτωπο ΑΕ και μετά την διάλυσή της και την απορρόφησή της από την ΕΤΑΔ, σήμερα στην ΕΤΑΔ, γιατί αυτά τα δικαστήρια, το Συμβούλιο της Επικρατείας δηλαδή, η κρίση αυτών των υποθέσεων, θα γίνει απλά πλέον με αντίδικο την ΕΤΑΔ ΑΕ και όχι την παράκτιο μέτωπο ΑΕ, η οποία πλέον δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, απορροφήθηκε από την ΕΤΑΔ. Γι' αυτό και τον ορισμό του νομικού συμβούλου επί του θέματος τον έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αφορά τη νομή, όχι τη διαχείριση. Στη μονομετοχική έχουμε παραχωρήσει τη διαχείριση. Εδώ τίθεται θέμα ιδιοκτησιακό, αφενός. Αφετέρου, αν πάμε στην περίπτωση της Παλαιάς Φώκειας, εκεί μιλάμε για καθαρή ιδιοκτησία του Δήμου, της κοινότητας, της θέως κοινότητας Παλαιάς Φώκειας, όπου μεταβιβάστηκε στην παράκτιο μέτωπα με μεταγενέστερο τίτλο, μη αληθινό επί της ουσίας τίτλο, από τον τίτλο με τον οποίο έχει παραχωρηθεί από τον τότε νομάρχη στην κοινότητα η έκταση. Αυτή και είναι μεταγεγραμμένη στο παιδικό φυλάκιο. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για εκτάσεις του Δήμου, όχι για τη διαχείρισή τους που την έχει η εταιρεία. Εξού και αυτό το θέμα, εμείς εδώ το ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο το συζητήσαμε και το ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο ανέθεσε
Όλοι εμείς πάλι είχαμε αναθέσει στον κύριο Κατερινόπουλο να κάνει προσφυγές προς συμβούλιο της Επικρατείας. Και σήμερα τη φέρουμε μια διόρθωση της απόφασης εκείνης, διότι λείπαν κάποια στοιχεία ώστε να μπορούν οι επίτροποι να εγκρίνουν τα χρηματικά εντάλματα. Δεν αλλάζει κάτι. Όμως ο λόγος για τον οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος δηλαδή ουσιαστικά, ορίζει τον κύριο Κατερινόπουλο, είναι αυτός και είναι συγκεκριμένος. Και ξανατονίζω ότι σε τέτοιο θέμα για πρώτη φορά μπήκε ο Δήμος Σαρωνικού. Όλες τις προηγούμενες φορές είχαμε καταγγελίες από το Δήμο ή προσφυγές σε σχέση με τις κοινέ υπουργικέ αποφάσεις της κτηματικής όσον αφορά τη διαχείριση της συγκεκριμένης χρονιάς ή το πρόβλημα αυτό το οποίο έχει προκύψει με τις παραλίες που βρίσκονται μπροστά από τα τουριστικά δημόσια κτήματα και τις θεωρεί δικές της η ΕΤΑΔ. Εξού και η μονομετοχική, μια και είχε τη διαχείριση, έμπαινε στη διαδικασία του να κάνει τις προσφυγές αυτές. Εδώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και μια και το συζητάμε αυτό το θέμα και το ανοίγουμε, να πούμε ουσιαστικά ότι έγινε μια προσπάθεια επί της ουσίας να λυθεί όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με τις παραλίες, αλλά τελικώς έφερε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή το ότι έκλεισε η παράκτιο μέτωπο και απορροφήθηκε, ουσιαστικά δεν έκλεισε για την ακρίβεια, απορροφήθηκε από την ΕΤΑΔ, επέφερε ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί? Γιατί η εταιρεία κινήτων του δημοσίου, η ΕΤΑΔ ΑΕ, μέχρι πρότινος είχε μόνο τη νομή, είχε μόνο τη διαχείριση δηλαδή των ακτών που βρίσκονται μπροστά από τα τουριστικά δημόσια κτήματα και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην περίπτωση των αλικών της Αναβήσου. Πλέον, με την απορρόφηση της παράκτιο μέτωπο ΑΕ, όταν είχαν φροντίσει με την τριπουργική απόφαση να της παραχωρήσουν την κυριότητα του χώρου, πλέον η ΕΤΑΔ εκτός από τη διαχείριση έχει και την κυριότητα. Δηλαδή, ουσιαστικά, μια κίνηση, πολιτική κίνηση, η οποία έγινε για να βοηθήσει, ενδεχομένως λόγω του ότι δεν γνωρίζαν ακριβώς το τι συμβαίνει, δεν το προσέξαν αρκετά, έφερε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή ουσιαστικά γιγάντωσε ακόμα περισσότερο την ΕΤΑΔ ΑΕ. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό πάντως. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Ναι, ακριβώς όπως τα είπε ο Δήμαρχος, αν μου επιτρέπετε να πω το εξής. Μανώλη, ένα λεπτό. Μου είπε ο κύριος Τζιβλίου, δεν το κατάλαβα. Να το κάνω απλό. Να το πω γιατί δεν κατάλαβα. Είναι σχήμα λόγου. Δηλαδή, αυτό που παραχωρήθηκε από τα ΕΤΑΔ προς την παράκτιο, το ξαναγύρισε πάλι. Δηλαδή, την ιδιοκτησία των ΕΤΑΔ το ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Δηλαδή, τι παραπάνω απέκτησε η ΕΤΑΔ από ό,τι είχε η παράκτιος? Ουσιαστικά, για αλλιώς και η παραλία δεν υπήρξε ποτέ το ΕΤΑΔ και δεν υπάρχει δηλαδή τώρα. Είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι στη κτηματική εταιρεία. Είναι της ΕΤΑΔ πλέον. Λοιπόν, να το εξηγήσω, η παραλία. Να το εξηγήσω και πάλι. Μέχρι πρότινος η παραλία άνοιγε στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, του Υπουργείου Οικονομικών δηλαδή, και είχε η ΕΤΑΔ τη διαχείριση σε όλες τις παραλίες όταν έμπροσθεν δημόσιων τουριστικών κτημάτων. Κτημάτων που τις άνοικαν, δηλαδή ως προς τη διαχείριση. Όχι ως προς την ιδιοκτησία, δεν είχε την ιδιοκτησία των παραλίων αυτών. Με την παραχώρηση από την ΕΤΑΔ στην κτηματική, στην παράκτιο, υπήρξε η τρυπουργική απόφαση η οποία παραχωρούσε στην παράκτιο και την ιδιοκτησία και την κυριότητα δηλαδή της παραλίας, εκτός από τη διαχείριση. Κλείνοντας τώρα, επόμενη κίνηση, δεύτερο βήμα ήταν αυτό το να πάνε με την τουριστική απόφαση και η κυριότητα στην παράκτιο και ερχόμαστε τρίτο βήμα, απορροφάται ξανά η παράκτιος από την ΕΤΑΔ, όπου πλέον η ΕΤΑΔ δεν έχει μόνο τη διαχείριση που είχε δώσει τότε στην παράκτιο, λόγω της τριπουργικής απόφασης έχει και την κυριότητα. Οπότε είναι και κάτοχος και νομέας της παραλίας. Ενώ μέχρι πρότινος ήταν του Υπουργείου Οικονομικών. Ήταν δημόσια ακίνητα αυτά, δημόσια γη, δημόσια κοινόχρηστη γη επί της ουσίας. Γιατί μιλάμε για γη άλλο, έτσι, για να αντιλαμβανόμαστε κιόλα. Δεν μιλάμε για οικόπεδα. Αυτό σε εμάς αφορά μόνο τις αλικές. Όλες οι άλλες παραλίες ανήκουν στην ΚΙΑ που τη δίνει στους Δήμους. Αφορά τις αλικές συγκεκριμένα. Ναι, μπροστά από το τουριστικό δημόσιο κτήμα των αλικών. Και είπαμε ότι μπορεί και στο Λαγονίσι να. Οπότε επί της ουσίας μας γιγάντωσε την ΕΤΑΔ απέναντί μας. Γιατί μόνιμα είμαστε απέναντι. Θα αλλάξουν όμως οι. Τώρα ψηφίστηκε αυτό. Όχι, θα αλλάξει το καταστατικό της ΕΤΑΔ. Θα αλλάξει το τι σημαίνει ΕΤΑΔ αυτό. Μία επισήμανση σχετικά με το αρχικό ερώτημα του κ. Τσβίλογλου. Γιατί δεν πληρώνει η μονομετοχική.
Ο κ. Κατερινόπουλος προτιμάει πολύ τη μονομετοχική να τον πληρώνει, γιατί πληρώνει άμεσα, έχει τη δυνατότητα αυτή, είναι πιο ευέλικτη. Εάν λοιπόν υπήρχε μία πιθανότητα να πληρωθεί από την μονομετοχή, θα την είχε εξαντλήσει. Δεν γίνεται για τους λόγους που εξήγησε ο Δήμαρχος, είναι του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα είναι καθυστερούμενες οι αμοιβές αυτές. Ναι, είναι καθυστερούμενες. Εκείνος θέλει τη μονομετοχική και θα το εξαντλεί το θέμα. Οπότε αφού δεν έχει τη δυνατότητα, γι' αυτό πάει. Δηλαδή είναι νομικός και το ξέρει. Είναι τυπικό και διαδικαστικό. Είναι μια υπόθεση που του είχε ανατεθεί στο παρελθόν. Πρέπει να εξοφληθεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για την αδυναμία εκτέλεσης. Απόφαση για αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας, εργασίες συλλογής μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης στη Δημοτική Ενότητα Αναβίσου, Παλαιά Φώκια, Σαρονίδα του Δήμου Σαρονικού. Λέει σύμφωνα με το νόμο 3.979 του 11 για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως η συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που προβλέπεται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 60 του 2007 σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις νεότερες. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα πάντα με το νόμο 3.979 του 11, η υπηρεσία εργασίες συλλογής μεταφοράς διαχείρισης φυτικών αποβλήτων θα πρέπει να εκτελεστούν από εξωτερικό συνεργείο αφού προηγηθεί η αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πρέπει να ληφθεί με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών και στην οποία θα τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας με ίδια μέσα του Δήμου και θα καθοριστεί το αντικείμενο της υπηρεσίας, η διάρκεια και η περιοχή εντός της οποίας θα πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με την επισυναπτώμενη βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων Υποδομών του Ευάγγελου Βιτόρου, επισυνάπτεται αυτό. Αν θέλετε, μπορούμε να σας τα στείλουμε και ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης παραπάνω υπηρεσίας, διότι ο Δήμος από τη στιγμή που εφαρμόστηκε ο Καλλικράτης αυξήθηκε υπερβολικά σε έκταση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το μικρό αριθμό οχημάτων και οδηγών που διαθέτει ο Δήμος, καθιστά δυσχερή τη μεταφορά των φυτικών αποβλήτων στους χώρους συγκέντρωσή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Κατόπιν τούτου, προτείνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την εκτέλεση της υπηρεσίας από εξωτερικό συνεργείο και η συντάξασα η κυρία Τριανταφυλοπούλου από την υπηρεσία και ο κύριος Βιτόρος βέβαια από την τεχνική υπηρεσία. Ομοίως είναι και το επόμενο για την καλή διακουβαρά. Αν θέλετε να σας πει μερικά πράγματα πώς θα γίνει ή αυτά που είπαμε στην αρχή σας καλύπτουν. Θέλω κάτι εγώ. Τι ύψους είναι η... Ποιο είναι το χρηματικό ποσό που θα πληρώσει ο Δήμος για αυτές τις συμβάσεις? Εδώ δεν έχω ποσά. 24.600 ευρώ για καλύβια κουβαρά και 24.600 για σαρνίδα να βυσοφόκια. Σε 10 μέρες. Είναι η ευκαιρία χωρί διαγωνισμό. Είναι απευθείας ανάπτυξη. Απευθείας ανάπτυξη. Εγκρίνεται το δεύτερο θέμα εκτός σημερινής της διάταξης. Κυρία Πρόεδρε, θα ρωτήσω. Ναι, βέβαια. Θα δούμε. Πρόπερση ήταν ο Νίλος, πέρσι ήταν ένα. Πώς το λέγανε, Κοντογιάννη. Από τον Κουβαρά. Από τον Κουβαρά. Το λέγανε. Μητρογιάννη, όχι Κοντογιάννη. Θέλω να. Η εταιρεία θα είναι. Η ανάθεση θα είναι σε εταιρεία. Τέτοια δηλαδή που θα βάλει κάδους ή θα μεταφέρει με αυτό την κοινότητα. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Πάντα μικρόφωνο και ρώτα λοιπόν εσύ. Τι, με ποιο τρόπο, με ποιο τρόπο, αυτό λέμε. Ρώτησε. Θα απαντήσω. Θα γίνεται, ναι, θα γίνεται εναπόθεση. Να κάνω ερώτηση δηλαδή, ναι. Δεν ακουγόσουν, δεν ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο. Όχι. Α, συγγνώμη. Εγώ νομίζω ότι θα έχει καταγραφεί, γιατί ήταν αρκετά δυνατά, δεν νομίζω. Ναι, η ερώτηση είναι η εξής. Καταρχήν, πρώτον, αν θα είναι απευθείας ανάθεση ή με διαγωνισμό, μου είπατε ότι θα είναι στο όριο της απευθείας ανάθεσης. Η άλλη ερώτηση είναι, αυτή η εταιρεία, ναι, εμείς είχαμε πάρει την προηγούμενη χρονιά, μια χρονιά τον Ήλο, μετά είχαμε πάρει έναν άλλον από τον Κουβαρά, ναι. Τώρα θα είναι αυτό, με ποιο τρόπο θα γίνεται η μεταφορά των φυτικών αυτών αποβλήτων? Θα είναι με αυτοκίνητα δικά τους και φορτωτές δικούς τους και θα τα πηγαίνουν σε δικό τους μέρος? Δηλαδή τι ακριβώς θα γίνεται? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, κύριος Δημάρχος. Ναι, θα είναι με κάδους
και με μεταφορά με οχήματα. Και κάδι και οχήματα. Συνδυασμός δηλαδή ουσιαστικά. Γιατί όντως τα προηγούμενα χρόνια, τη μία χρονιά είχαμε με οχήματα, την άλλη είχαμε με κάδους και είδαμε ότι ένας συνδυασμός και των δύο θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός και πιο άμεση η εξυπηρέτηση της ανάγκης αυτής. Δηλαδή εθνικά απόκριται μόνο εκεί για πάσα. Μιλάμε για κλαδιά, ξερόχορτα, αυτά τα πράγματα. Ναι, καλά, συνήθως κάτι έχουν και από έχουν λίγο σύμμικτο, αλλά το καθαρό μπάζο δεν το παίρνουν. Κανένας δεν το παίρνει. Γιατί δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Στο ανακατεμένο κάτι θα πάρουν ουσιαστικά. Πέτρες. Λοιπόν, το δεύτερο εκτός ημερής σε συγκρίνεται. Ψηφίσουμε, εγώ θέλω να πω. Θα το ψηφίσω, εν πάση περιπτώσει, και είναι η τελευταία φορά πραγματικά. Γιατί θεωρώ ότι τόσο καιρό που συζητάμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων, θα μπορούσαμε να το έχουμε λύσει αυτό το πράγμα. Αν είχαμε έναν κλαδοτεμαχιστή, θα λυνότανε και θα είχαμε και ωφέλη από αυτό. Λοιπόν, είναι άλλη μια ευκαιρία να δούμε άμεσα το πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο. Έτσι, για να μην χάνουμε χρήματα από εδώ και από εκεί. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έχουμε την έγκριση. Νομίζω ότι θα πρέπει να έρθει η διαχείριση. Τώρα πρέπει να έχει οριμάσει η μελέτη. Καλώς πρέπει είναι, πια. Αν είναι εντελώς έτοιμο, μπορεί και την επόμενη Πέμπτη να το έχουμε. Λοιπόν, το τρίτο εκτός ημερήσιας είναι όμοιο το θέμα εργασίας μεταφοράς φοιτητικών αποβλήτων. Αφορά όμως τη Δημοτική Ενότητα, τη Δημοτική Κοινότητα Φώκιας και... Όχι. Συγγνώμη. Κουβαρά και Καλυβίων. Το τέταρτο εκτός ημερήσεις. Το τέταρτο. Το πέμπτο, έγκριση για υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας. Το προηγούμενο εγκρίθηκε ομόφωνα, έτσι. Το πέμπτο, λοιπόν, έγκριση για υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν στην σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Σαρονικού. Ρωστε μας λίγο πιο αναλυτικά γι' αυτό. Ναι, είχαμε... Αν θέλεις να πεις κάποια πράγματα γενικά και να σας διαβάσω και το πρωτόκολλο συνεργασίας. Είχαμε τη χαρά πριν δύο εβδομάδες που έγινε το ΦΕΚ. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τις συμπράξεις που πέρασαν σε όλη τη χώρα για την γεωγραφική ενότητα της περιφέρειας Ανατολικής Αττικής να εγκριθεί η σύμπραξη των 13 Δήμων με την προσθήκη της Εκκλησίας της Μητρόπολης Μεσογείας και Λαυρεωτικής, όπως επίσης και της Ένωσης Εκκλησιών Ανατολικής Αττικής, όπου έχουν συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή. Ήταν μια πρωτοβουλία δική μας του Δήμου Σαρονικού να καταφέρουμε πάρα πολύ σύντομα, όταν ξεκίνησε, να συζητείτε επί της ουσίας το πρόγραμμα αυτό του ΤΕΒΑ για την αντιμετώπιση της φτώχειας και για το επισητιστικό, μάλλον, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε αυτό το πρόγραμμα, να συγκαλέσουν μια συνάντηση με τους 13 Δήμους, με εμάς 13 βέβαια, οι υπόλοιποι 12, της Ανατολικής Αττικής, να συμφωνήσουμε στο ότι θα κάνουμε μια σύμπραξη απευθείας οι Δήμοι, δίχως κάποιον άλλον φορέα μέσα στη σύμπραξη αυτή. Και είχαμε την τύχη, λοιπόν, πριν δύο εβδομάδες να δούμε στο φίλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως ότι εγκρίθηκε αυτή η σύμπραξη και είναι η μοναδική σύμπραξη για την Ανατολική Αττική. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Ξεκινάμε, όλοι έχουν ξεκινήσει, όλα τα δημοτικά συμβούλια των υπολείπων Δήμων, να πάρουμε αυτή την απόφαση ουσιαστικά της σύστασης του οργάνου αυτού, για τη διοίκηση δηλαδή αυτού και την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών, ώστε να εφαρμοστεί και να μπορέσει να απορροφήσει αυτή η σύμπραξη τα κονδύλια που απαιτούνται. Η πληροφόρησή μας είναι πως για φέτος, για το 2015, επειδή μιλάμε για ένα τρίμηνο, μιλάμε για Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, τις προμήθειες θα τις κάνει απευθείας στο Υπουργείο και θα τις διανέμει διαμέσου του Δήμου Σαρονικού, που είναι επικεφαλής εταίρος της σύμπραξης, στους Δήμους. Και από την επόμενη χρονιά ουσιαστικά αυτή η σύμπραξη θα ξεκινήσει να λειτουργεί από μόνη της. Είναι αυτοδιοικούμενη δηλαδή επί της ουσίας και να λειτουργεί από μόνη της. Αυτό τι θα φέρει? Αυτή η σύμπραξη καταρχήν δεν είναι για ένα έτος. Είναι για όλη την δημοτική θητεία ουσιαστικά. Είναι δηλαδή για τα επόμενα 5 χρόνια μαζί με το φετινό. Για το φετινό είναι ακόμα 4 χρόνια, μέχρι το 2020 ουσιαστικά. Τι θα φέρει λοιπόν αυτό? Σε πραγματικούς αριθμούς θα φέρει για την Ανατολική Αττική περίπου τα 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για προμήθεια τροφίμων, εκ των οποίων αυτών κονδυλίων μόνο
ένα 5% αφορά τα διαχειριστικά έξοδα όλο αυτό, γιατί έχει μεταφορές, έχει αποθήκευση, έχει 1,200 άλλα πράγματα που απαιτούνται για ένα τεράστιο όγκο από τροφίμων. Μιας και στα τρόφιμα αυτά θα υπάρχουν και κρύα τρόφιμα, δηλαδή θα υπάρχει κρέας, οπότε θα απαιτούνται ψυγεία και ούτω καθεξής. Και ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι θα είναι για την απασχόληση προσωπικού που αφορά τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δηλαδή κάποιους κοινωνιολόγους, ψυχολόγους ή ό,τι άλλο απαιτηθεί για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η δράση. Ο στόχος ποιος ήταν? Ο στόχος ο δικός μας, των Δήμων, δηλαδή των 13 Δήμων, ήταν και παραμένει να κάνουμε απευθείας τη διαχείριση, έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων ή δυνατόν όλο να μην χάνεται σε διαχειριστικά κόστη, αλλά να φτάνει απευθείας στην αγορά τροφίμων και στη διάθεση αυτών στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Εκεί ήταν και η αντιπαράθεση που υπήρξε σε αρκετές περιφερειακές ενότητες μεταξύ των Δήμων που θέλαν να κάνουν τέτοιου τύπου συμπράξεις και της περιφέρειας ή των αντιπεριφερειών, λόγω του ότι ήθελαν και οι περιφερειακές ενότητες να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά επί της ουσίας ο Δήμος στην πράξη ασκεί κοινωνική πολιτική. Ο Δήμος έχει κοινωνικό παντοπολείο, η Εκκλησία κάνει επισήτηση των απόρων, η Περιφέρεια δεν κάνει κάτι τέτοιο σε άμεση μορφή, έχει μία έναν πιο συμβουλευτικό ή ρόλο παροχής βοήθειας προς τους Δήμους που ασκούν την υπηρεσία. Αυτή ήταν και η λογική μας, δηλαδή ουσιαστικά όλα τα χρήματα να φτάσουν στον ωφελούμενο, να μην χάνονται στον δρόμο, να το πούμε έτσι απλά. Το πετύχαμε και έχουμε τη χαρά να παίρνουμε σήμερα την απόφαση της ένταξής μας στη σύμπραξη, και όχι μάλιστα απλά της ένταξής μας στη σύμπραξη, αλλά της ένταξής μας ως leader του προγράμματος. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και για το Δήμο μας, αλλά και για την Ανατολική Αττική ευρύτερα. Το ότι καταφέραμε να κάνουμε βέβαια μία σύμπραξη Δήμη χωρίς να έχουμε εδώ τα κολλήματα που προέκυψαν σε άλλες περιφερειακές ενότητες από τους αντιπεριφερειάρχες επί της ουσίας, όπως είδαμε στο βόρειο τομέα με τον κύριο Καραμέρο και τον κύριο Πατούλη να τρώγονται στα πάνελ και στα δελτία τύπου, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής. Τουναντίον ήδη συνομιλούμε και με τον κύριο Φιλίππου, τον αντιπεριφερειάρχη, και με την κυρία Θανοπούλου, που είναι αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής, έτσι ώστε και η περιφέρεια να μπορέσει να συμμετάσχει επικοδομητικά στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Αν υπάρχει κάποια άλλη απορία. Εμείς πρέπει στη συνέχεια των ερωτήρων να παρακολουθούμε για την απόφαση από το Σώμα στα ακόλουθα. Για την έγκριση υπογραφής του πρωτοκόλλου συνεργασίας, από το Δήμαρχο βέβαια, εξοδοτούμε το Δήμαρχο. Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής παραλαβής αποτελούμενη από υπαλλήλους στελέχη του Δήμου με εισάριθμους αναπληρωτές τους, εκεί ίσως μας βοηθήσει. Θα βάλουμε το... την επιτροπή παραλαβών που υφίσατε ήδη. Ακριβώς. Δεν θα βάλουμε κάποια άλλη. Ό,τι μας λέει ο ΕΚΠΟΤΑ, αυτούς που έχουμε ορίσει τους υπαλλήλους για την επιτροπή παραλαβής που θα αφορά τρόφιμα. Εσύ είσαι. Γι' αυτό γελάς. Υγεία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για την παραλαβή, για λογαριασμό της κοινωνικής σύμπραξης των τροφίμων και της βασικής υλικής συνδρομής των κεντρικών προμηθειών. Θα έχει και κεντρικές προμήθειες. Ναι. Για την επόμενη χρονιά, όπως είπα, την αξιοδότηση επίσης του Δημάρχου, την γενικά τυχόν πρόσθετων συνοδευτικών εντύπων και εγγράφων που θα συζητηθούν για την υποβολή των προβλεπόμενων της πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας με διευκρινήσεις ή πρόσθετες οδηγίες που θα δοθούν στα πλαίσια αυτά. Δηλαδή, μία αξιοδότηση στο Δήμαρχο για το πρωτόκολλο συνεργασίας και μία άλλη για τυχόν άλλου είδους πρόσθετες εργασίες και την Επιτροπή. Αυτά δηλαδή τα συναποφασίζουμε. Να ρωτήσω. Ναι, κύριε Ζακάκο. Θέλω να ρωτήσω εάν έχουν συζητηθεί και έχουν εγκριθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της συνεργασίας. Υπάρχουν κάπου να τους δούμε με ποιους όρους γίνεται αυτή η συνεργασία? Φαντάζομαι ότι αφού έχει γίνει σύμπραξη θα έχουν συζητηθεί μεταξύ των Δήμων. Αυτό θα ήθελα. Αν υπάρχουν αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις να τους δούμε κάπου. Οι όροι προβλέπονται από το ίδιο το πρόγραμμα, το ΤΕΒΑ. Ουσιαστικά οι συμπράξεις δεν έχουν την ευχέρεια να πράττουν κατά το δοκούν.
ακολουθούν καθαρά το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Οπότε όλοι οι όροι έχουν καθοριστεί από την ψήφιση του ΤΕΒΑ, ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού συντάχθηκε από ελληνικής πλευράς, που θα το χρηματοδοτήσει. Ακριβώς, οι Δήμοι παίρνουν από μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ότι εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς έχουμε και τη χαρά, λόγω του ότι, έτσι να πούμε την πραγματικότητα, έπρεπε να βρεθεί εκείνη την εποχή, όταν το συζητούσαμε τους συναδέλφους, τους Δημάρχους Ανατολικής Αττικής, ένας δραστήριος, να το πω έτσι, μεταξύ των 13, να κάνει το πρώτο βήμα, να το τρέξει, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι σαν Δήμος έχουμε αφιερώσει πάρα πολλές ώρες στην επίτευξη αυτού του στόχου, δηλαδή του να εγκριθεί η σύμπραξή μας. Έχουν ακολουθήσει και άλλες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε ξαναπάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εμείς. Στον Οκτώβριο πρέπει να έχουμε ξαναπάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της σύμπραξης. Ναι. Και σήμερα παίρνουμε ουσιαστικά την ολοκλήρωση, την απόφαση ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Ο Δήμος μας θα επιφορτιστεί με εργασία, είναι πραγματικότητα, γιατί οι οικονομικές υπηρεσίες οι δικές μας και οι επιτροπές παραλαβών οι δικές μας θα κάνουν όλη τη διαδικασία για τους 13, μιας και είμαστε επικεφαλής εταίρος. Όμως, ξαναλέω ότι ήταν ανάγκη να βρεθεί όποιο δραστήριο μεταξύ των 13, να το πω έτσι, να κάνει αυτό το βήμα πρώτος και να τραβήξει τους υπόλοιπους μαζί, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το σκοπό. Εκεί πήρα τη γενναία απόφαση, να το πω έτσι απλά, να πω ναι, φέρτε το βάρος στην πλάτη προκειμένου να τρέξουμε. Αφού έβλεπα τους συναδέλφους όλους να το συζητάνε και να λένε ναι, μας αρέσει, το θέλουμε κτλ. Αλλά κανείς δεν έκανε το βήμα, ενδεχομένως φοβούμενοι τον όγκο της εργασίας. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυρία Σλάνογλη, η Γενικός Γραμματέας του Δήμου, έχει δουλέψει κάποιες εβδομάδες, 8 ώρες, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ΦΕΚ αυτό. Με επαφές με τους 13 Δήμους, με προσωπικές επαφές με τους 13 Δήμους και ούτω καθεξής. Με τους 12, μάλλον. Τους λέω 13 γιατί είμαστε σύνολο 13. Είναι οι υπόλοιποι 12. Ο 13ος είμαστε εμείς. Οι όροι πάντως, κύριε Ζεκάκο, είναι ορισμένοι από τη σύσταση του προγράμματος. Δεν βάζουμε εμείς κάποιον όρο, ούτε πράττουμε κάτι το οποίο αποφασίζει η σύμπραξη. Έλα, πέρα αυτό. Την υλοποίηση κάνει η σύμπραξη, ακριβώς. Ναι, ο κύριος Δημητρίου, ναι. Επειδή ήθελα να ρωτήσω το εξής, αν προβλέπετε μέσα από αυτή την σύμπραξη να προσληφθεί κάποιο προσωπικό που θα καλύπτεται βέβαια από αυτά τα χρήματα, δεδομένου ότι θα πρέπει για να βγει πέρα σε αυτή η δράση, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν οι υπηρεσίες οι δικές μας, αυτό το ολιγομελές προσωπικό που έχουμε, να καλύψει όλη αυτή τη δράση. Και δεν ξέρω αν προβλέπετε μέσα από αυτό το πρόγραμμα πρόσληψη κάποιων επιπρόσθετα ατόμων. Ναι, η ευθύνη ουσιαστικά που αναλαμβάνουμε εμείς είναι να κάνουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με το δικό μας προσωπικό. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Να κάνουμε, από του χρόνου βέβαια, όχι φέτος το 2015, για το 2015 είπαμε τις ορμήθειες, θα τις κάνει το Υπουργείο Απευθείας. Από του χρόνου θα πρέπει να κάνουμε τη μελέτη του διαγωνισμού των τροφίμων, να βγάζουμε το διαγωνισμό και να κάνουμε και την παραλαβή. Τώρα, τα κόστη διανομής, αποθήκευσης και όλα αυτά θα βγαίνουν μέσα από το πρόγραμμα. Όπως είπα, έχει ένα 5% από το συνολικό κόστος διαχειριστικών εξόδων. Επίσης, θα βγαίνει και η πρόσληψη κάποιων ατόμων που θα ασχολούνται με το πρόγραμμα. Δηλαδή, ο Δήμος Σαρωνικού δεν θα διαθέσει προσωπικό πέραν από τις οικονομικές του υπηρεσίες, από το τμήμα προμηθειών που θα κάνουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εκεί θα σταματάμε. Και μέχρι την παραλαβή. Οι επιτροπές παραλαβής εννοώ, οι δικές μας, αφού θα έχουν κάνει τη διαδικασία του διαγωνισμού, θα κάνουν και την παραλαβή. Εκεί θα σταματάει η παροχή από το προσωπικό του Δήμου και θα μπαίνει το προσωπικό πλέον της σύμπραξης του ΤΕΒΑ. Ναι, ο κύριος Λιδακάκης. Το μικρόφωνο. Ήθελα να ρωτήσω, η κατανομή των τροφίμων θα γίνεται πληθυσμιακά ανάλογα με τους Δήμους ή ανάλογα με τις ευπαθείς ομάδες, με πόσο άτομα έχει ο κάθε Δήμος στο Εθνικό Πρωτοβουλίο? Όχι, η κατανομή των προϊόντων θα γίνεται με τον αριθμό των δικαιούχων αναδήμου, δηλαδή κατά κεφαλήν. Όλοι οι Δήμοι, στην πρώτη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε πάρει, δηλώσαμε δικαιούχους. Σύμφωνα με τα αρχεία που έχουμε από τη βοήθεια στο σπίτι, από το κοινωνικό παντοπολείο, η Εκκλησία αντιστοίχως δήλωσε άλλους δικαιούχους. Η Εκκλησία εννοώ οι ενορίες οι δικές μας, του Σαρωνικού, αντίστοιχα και των υπολείπων Δήμων, των υπολείπων 12, και έτσι κάθε Δήμος έχει έναν αριθμό δικαιούχων. Τα χρήματα θα κατανείμονται ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων, αναδικαιούχων δηλαδή, να το πω έτσι απλά. Όπως το υπολογίζουμε χοντρικά και πρόχειρα, γιατί και οι δικαιούχοι αναχρόνω μεταβάλλονται. Δεν είναι ο ίδιος αριθμός, αναχρόνω θα πιστοποιούνται ξανά οι δικαιούχοι.
Έτσι. Όπως το υπολογίζουμε χοντρικά αυτή τη στιγμή, θα είναι κοντά στα 100 ευρώ αναοφελούμενη οικογένεια το μήνα. Αυτό το οποίο θα μπορεί να παρέχει το πρόγραμμα και είναι πραγματικά ένα ποσό να σιτήσει τις οικογένειες. Αντιληφθείτε, σκεφτείτε μάλλον ότι αυτή τη στιγμή το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου δεν μπορεί να διαθέσει 100 ευρώ το μήνα τρόφιμα σταθερά επί 12 μήνες στην κάθε ωφελούμενη οικογένεια. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, να το πω έτσι απλά. Έτσι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά έρχεται να λύσει τις δυσκολίες που έχουν αυτή τη στιγμή τα κοινωνικά παντοπολία όλων των Δήμων, όχι μόνο το δικό μας, όλα στην ίδια κατάσταση είναι, και ουσιαστικά να δώσει και τη δυνατότητα να ωφελήσουμε, να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερες οικογένειες που έχουν ανάγκη. Γιατί δυστυχώς οι οικογένειες αυτές αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Δυστυχώς. Ναι, ο κύριος... Πρόγραμμα υλοποίησης των δράσεων. Έχει χρονοδιά... Δηλαδή τώρα εμείς το 16 τι θα κάνουμε. Ναι, βεβαίως. Και σε περίπτωση που είναι υλοποίηση, υπάρχει κάποιο πέραν και πάνω κάποιες... Αν θέλετε να ανοίξετε, κύριε Χαρίτο, να ανοίξετε το μικρόφωνο σας, γιατί νομίζω να κλειστώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα. Ακούγεται σαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Δήμου και του Δημάρχου. Και το ζήτημα είναι να υλοποιηθεί. Γι' αυτό ρωτάω για το χρονοδιάγραμμα. Γιατί ακούγεται πάρα πολύ ελκυστικό, πάρα πολύ προσοδοφόρο και ανακουφιστικό. Ο κύριος Ζεκάκος. Θέλω να ρωτήσω, τα στοιχεία θα τα πάρουμε από το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου? Από το βοήθεια στο σπίτι, το βοήθεια στο σπίτι είναι υπέρ. Από το βοήθεια στο σπίτι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ λειτουργεί και μάλιστα διαφημίζεται και αυτή την εβδομάδα και γίνεται και εκδήλωση ένα κοινωνικό παντοπολείο δικτύου Σαρωνικού. Λοιπόν, ο Δήμος, να με συγχωρείτε τώρα, να πω κάτι. Εκεί είναι γραμμένες κάποιες οικογένειες? Είναι κάποιοι, αυτοί τι είναι? Είναι οι ίδιοι, είναι οι ίδιες οικογένειες γραμμένες εκεί και οι ίδιες εδώ? Αυτοί γράφουν άλλους? Δηλαδή, κάπως καταλαβαίνετε ότι νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι αιωλό. Λίγο γρήγορα. Να είναι αιωλό. Ή έχει ο Δήμος κοινωνικό παντοπολείο ή υπάρχουν καμιά δεκαριά. Δηλαδή, με την έννοια, το λέω βέβαια έτσι καθ' υπερβολή είναι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί στο κοινωνικό παντοπολείο του δικτύου Σαρωνικού. Και μάλιστα το δίκτυο Σαρωνικού το μπερδεύει κανείς και θεωρεί ότι είναι Δήμο Σαρωνικού. Το ξέρω γιατί ήρθαν κάποιοι με κάποιες προσκλήσεις, πήγανε στο Βασιλόπουλο και φύγανε με κάποιες προσκλήσεις και λέει ο Δήμος κάνει, λέω παιδιά δεν ξέρω για το Δήμο, μπας περιπτώσει μετά που το είδα κατάλαβα ότι είναι, αλλά αυτά πρέπει όσοι κάπως... Όσοι βοηθάνε, καλό είναι να βοηθάνε. Δεν... Ναι, αλλά να με συγχωρείτε, βοηθάνε, δεν ξεχωρίζουμε οι καλοί φτωχοί και οι κακοί φτωχοί, δηλαδή δεν ξέρω αν καταλάβετε, κάποιοι φτωχοί θα είναι γραμμένοι στο ένα κοινωνικό παντοπολείο και άλλοι στο άλλο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, Μάκη, να μου λες ότι... Εγώ, κύριε Ζεκάκο, επειδή γνωρίζω το θέμα. Για πες το. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Το καταστατικό που έχουμε για τους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπολείου, το οποίο έχουμε εγκρίνει και στον Αριστόδικο αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε βάλει έναν όρο ότι οι δικαιούχοι στο κοινωνικό παντοπολείο μπορεί να είναι δημότες ή μη δημότες, αρκεί να μένουν εδώ, και ότι δεν θα πρέπει να είναι ενταγμένοι σε άλλο πρόγραμμα. Ο όρος αυτός, λοιπόν, αφαιρεί τη δυνατότητα από ορισμένους που είναι γραμμένοι αλλού και παίρνουν τρόφιμα, να παίρνουν και από το κοινωνικό παντοπολείο. Η υπηρεσία μας, λοιπόν, οι υπάλληλοι που δουλεύουν μας βοηθάνε, που υποστηριζόμαστε από το βοήθεια στο σπίτι, έρχονται σε επικοινωνία με αυτούς τους φορείς και την Εκκλησία και τα ιδιωτικά, αλλά αν θέλετε, κοινωνικά παντοπολία και αποκλίνουν, λοιπόν, έτσι, το να εγγράψουν... Καλώς υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που βοηθάνε, είναι 4-5, δεν είναι κακό. Λοιπόν, και τους ρωτάνε, θέλετε να είστε εκεί ή εδώ. Και αξιώς επιθυμούν να είναι στον κύριο Λούλα ή σε άλλα ιδιωτικά, θέλετε, κοινωνικά παντοπολία. Απλά δεν τους εγγράφουμε και δεν τους θεωρούμε δικαιούχους. Ωστόσο δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε κανένα να κάνει κοινωνική... Μιλάνε. Λέω ότι συνεργάζονται, ναι, επικοινωνούν οι υπάλληλοι δικοί μας με τους ανθρώπους αυτούς. Από κάτι από αυτού, γιατί εγώ αυτόν τον αποκλεισμό δεν τον καταλαβαίνω. Αν έχουμε τόσους... Κατάλαβα τι λέει. Αν έχουμε τόσους πολλούς,
στην περιοχή μας. Λογικό είναι να γίνεται ένας διαχωρισμός ώστε να μην παίρνουν κάποιοι και κάποιοι να μην παίρνουν καθόλου. Εάν δεν είναι όμως τόσοι πολλοί και έχουμε πολλές εθελοντικές οργανώσεις που βοηθάνε, ας βοηθάνε. Αν αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά φτωχοί και παίρνουν, ας πούμε, από το πατοπολείο του Δήμου και παίρνουν και από ένα άλλο, αν δεν το στερούν από κάποιον άλλον που πεινάει επίσης, ας το πάρουν. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Το στερούνε. Το ότι έχουν μεταξύ τους μία επικοινωνία είναι καλό. Αλλά αν δούμε ότι ο αριθμός είναι τάδε και οι εθελοντικές οργανώσεις μπορούν να καλύψουν παραπάνω, εντάξει, ας πάρουν οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι... Μισό λεπτό. Ναι, μα προφανώς, αυτό λοιπόν, έχουμε τα παραδείγματα του παρελθόντος, όπου υπήρξε μία έλλειψη συνεννόησης μεταξύ αυτών των φορέων, γιατί δεν είναι μόνο ένα και δύο, είναι και άλλα. Είναι η Εκκλησία, ναι. Και η Εκκλησία είναι Εκκλησία ανά ενωρία. Συμβούλιο, πες μου. Για το Δήμο Σαρονικού εννοώ. Το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου απ' την άλλη που είναι για όλο το Δήμο. Είναι εθελοντικές ή ομάδες ή σύλλογοι. Σε διάφορα σημεία παλαιπίσης του Δήμου Σαρονικού, που στο παρελθόν συνέβαινε το εξής. Υπήρξε οι ανάδοχες οικογένειες, το δίκτυο Σαρονικού, είναι διάφοροι σύλλογοι. Όπου ακόμα και πολυτεκνοί. Ο Σύλλογος Πολυτέκνων κάνει παροχή σε απόρους τροφίμων, στην προκειμένη περίπτωση. Τι είδαμε λοιπόν σε σχέση με αυτό. Είδαμε ότι επειδή τα τρόφιμα που υπάρχουν αναμήνα σε κάθε φορέα από όλους αυτούς τους φορείς δεν είναι περισσότερα από τις ανάγκες, αντιθέτως είναι λιγότερα από τις ανάγκες, διότι ξαναείπα ότι δυστυχώς, και το τονίζω το δυστυχώς, αυξάνονται οι οικογένειες αυτές που έχουν ανάγκη καθημερινά. Δυστυχώς, είμαστε σε συνεννόηση μέσω της υπηρεσίας του Δήμου του Βοήθεια στο Σπίτι. Έχει κάνει έναν κατάλογο, τον οποίο τον ενημερώνουν αμφίδρομα και ο Δήμος και όλοι οι φορείς αυτοί. Γίνεται ανταλλαγή λοιπόν αυτών των στοιχείων και έτσι δεν υπάρχουν διπλο ή τριπλο καταγεγραμμένες οικογένειες που ωφελούνται και τελικώς στο τέλος της ημέρας αυτά τα τρόφιμα λείπουν από μια οικογένεια που μένει δίχως βοήθεια. Επειδή τονίζω, τα τρόφιμα είναι λιγότερα από τις ανάγκες. Γι' αυτό γίνεται αυτή η καταγραφή και ο διαχωρισμός του να μην υπάρχει μία οικογένεια η οποία να είναι ωφελούμενη από δύο φορείς, έτσι ώστε πραγματικά τα τρόφιμα να φτάσουν για όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες μπορούν να βοηθηθούν. Τώρα, ερχόμενο το ΤΕΒΑ θα μπορέσει να δώσει μια τεράστια ανάσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, για την επιτροπή, να το διευκρινίσουμε. Η επιτροπή παραλαβής που έχει οριστεί από τον ΕΚΠΟΤΑ. Την έχουμε ορίσει εμείς και αποτελείται από υπαλλήλους. Και αφορά ομοειδή προϊόντα, δηλαδή τρόφιμα, αυτή η ίδια επιτροπή να είναι και επιτροπή παραλαβής για το ΤΕΒΑ. Θα εναλλάσσεται κάθε έτος, ναι, να πάρει ένα σε Ελένη που είναι στην επιτροπή παραλαβής. Γιατί θα έχει πολύ μεγαλύτερο φόρτο εργασίας. Θα εναλλάσσεται ένα έτος. Ένα έτος θα εναλλάσσεται, όπως το ΕΚΠΟΤΑ ακριβώς. Λοιπόν. Κοιτάξτε, μέσα από τη σύμπραξη μετά μπορεί να πούμε και σε άλλους δήμους να συμβάλλουν. Λοιπόν, ναι. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Να πάρουμε τρόφιμα να δώσουμε στον κόσμο. Ομόφωνα. Ομόφωνα εγκρίνεται.